Σε συνέχεια του προγραμματισμού που η Δημοτική Αρχή έχει κάνει και υπό τις οδηγίες του Δημάρχου μας, οι υπηρεσίες συνέταξαν και στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν οι μελέτες που αφορούν σημαντικές παρεμβάσεις σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Οι μελέτες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα αιτήματα των Προέδρων των Κοινοτήτων, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί. Να σημειώσω ότι ο προϋπολογισμός για τα έργα που προγραμματίζονται είναι αυξημένος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Κάτι που είχαμε δεσμευθεί και προεκλογικά. Επιθυμούμε να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος σε όλα τα χωριά και μέσα από τις παρεμβάσεις αυτές ερχόμαστε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί. Αναλυτικά εγκρίθηκαν 4 μελέτες με προϋπολογισμό 74.400 ευρώ που θα γίνουν διάφορες παρεμβάσεις της τάξης των 74.000 ευρώ η κάθε μία για τις δημοτικές ενότητες Άριος, Θουρίας, Αρφαρών και Καλαμάτας. Συνολικά αγγίζουμε τις 300.000 ευρώ, χρήματα σχεδόν τριπλάσια σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Επίσης, θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στη μελέτη που αφορά τις επισκευές έργων υποδομής των τοπικών κοινοτήτων της περιοχής της Αλαγωνίας. Και στη μελέτη αυτή αποτυπώθηκαν οι ανάγκες όπως αυτές δόθηκαν σε συνεργασία με τους Προέδρους και το τονίζουμε αυτό, καθώς είναι οι άνθρωποι που καθημερινά καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των περιοχών τους. Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης μελέτης ανέρχεται στα 80.999 ευρώ. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν τα δημοτικά διαμερίσματα Αλαγωνίας, Αρτεμισίας, Πηγών, Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας. Στη συνεδρίαση χθες εγκρίθηκε μία μελέτη ακόμα που έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία και αφορά τα κημητήρια. Έχουμε ως Δημοτική Αρχή καταγράψει ανάγκες που υπάρχουν και με ένα ποσό της τάξης των 170.000 ευρώ θα προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις σε 29 κημητήρια σε όλο το Δήμο. Τέλος, να σας ενημερώσω ότι τις επόμενες ημέρες υπογράφεται η σύμβαση με τον ανάδοχο για το έργο βελτίωση αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Καλαμάτας με προϋπολογισμό 1.062.000 ευρώ που χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος Φιλόδημος 1. Αυτά είναι αρχή. Όπως είχε τονίσει ο Δήμαρχος, στόχος είναι να βελτιώσουμε την καθημερινότητα σε όλο το Δήμο και με τις παρεμβάσεις αυτές εκεί στοχεύουμε. Να συμπληρώσω απλώς ότι ήδη συνεργεία αυτεπιστασίας καθημερινά προβαίνουν σε παρεμβάσεις στον αστικό ιστό, ενώ ήδη συντάσσεται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες πρόγραμμα για εκτεταμένες παρεμβάσεις στις γειτονιές της πόλης που θα ακολουθήσει.